ακριβώς, δεν καταγγέλουμε ακριβώς. Υπενθυμίζουμε στο αρχηγείο ότι στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχουν πολλές κοινές θέσεις αξιωματικών χωρίς να έχουν καλυφθεί από το καλοκαίρι ακόμα. Οπότε δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών, τόσο ως προς τον έλεγχο και την υποκτήρια του προσωπικού και στην καθημερινή λειτουργία για τις αρμοδιότητες που έχει ένας αξιωματικός και υπερφορτίζονται ή ήδη υπάρχονται στα νησιά. Ειδικά στοιχείο έχουμε πολλά κενά, είναι 5 τα κενά αυτή τη στιγμή. Το καλό είναι ότι εισακουγόμαστε όταν το ζητάμε, γιατί και πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό είχαμε κάνει το ίδιο έγγραφο, προκηρύχθηκαν θέσεις για μεταθέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί αξιωματικοί εκτός νησιών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να κάνουν τις θέσεις και να καλυφθούν. Ή αυτοί που έρχονται, όπως πέρυσι ήρθαν 2 στη Χίο, αντίστοιχα πήγαν 2 που είχαν καταγωγή εκτός Χίου και επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη ή πήγαν στην Αθήνα. Οπότε είμαστε πάλι στον ίδιο αριθμό κενών οργανικών. Αυτό ζητήσαμε να καλυφθούν για να μπορούν να λειτουργούν πιο ομαλά οι υπηρεσίες των νησιών μας. Μόνο με μεταθέσεις μπορεί να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα ή μπορούν να γίνουν κρίσεις έτσι, προκειμένου να βαθμιστούν στελέχη εδώ της Χίου. Με τα χρόνια υπάρχουν κάποιες προαγωγές αξιωματικών από αντιπαστινόμους σε παστινόμους, αλλά αυτοί καταλαμβάνουν ακόμα οργανική θέση αντιπαστινόμου. Δεν έχουν τα καθήκοντα που έχει ο αξιωματικός από μια παραγωγική σχολή. Σε περίπτωση πάλι που δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές, το επόμενο βήμα είναι τον Ιούνιο που θα βγουν οι δόκιμοι από τη σχολή, τεταρτοδητή σχολή αξιωματικών. Πάλι εγκαίρως θα ζητήσουμε να έρθουν νέοι αξιωματικοί από τη σχολή να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Αν δεν βρεθούν πάλι υποψήφοι να έρθουν με τις μεταθέσεις που ζητάμε τώρα να προκηρυχθούν θέσεις. Αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, θα ζητήσουμε να σταλούν από τη σχολή. Πιστεύω εκεί θα τις καλύψουμε όλες τις θέσεις, το δικαστηνόμενο τουλάχιστον.